να μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα. Πολύ ωραία. Εδώ χορεύουμε. Εγώ που να χορεύω. Χορέψε εδώ με μένα. Που σε έχω κάνει στην καρδιά μου τατουάζ. Γεια σας και χαρά σας. Το τι χαρά έχω, εντάξει, ελπίζω να μην το δει ο τίμος μας και παρεξηγηθεί, αλλά είμαι και σήμερα πολύ χαρούμενη, διότι είμαι σε αυτή την ωραία κουζίνα. Έναν άνθρωπο που θαυμάζουμε, που μας σοκάρει με αυτές τις γνώσεις, που μας σοκάρει με όλα τα ταλέντα από ό,τι βλέπω. Καλώς ήρθατε. Τώρα πώς να σας λέω, να σας λέω επιθεωρητή. Αδέκαστη, σκέτο. Αδέκαστο θα σας λέω. Για 100 μου λέει ο αδέκαστης. Ναι, ναι, λέω για να, μην, για να κρατήσουμε τους τίτλους. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκαμε κι εμείς. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Να θυμίσουμε λοιπόν στους ανθρώπους μας που μας βλέπουν ότι πέρυσι είχαμε μάθει αυτό το κρυφό ταλέντο του του αγαπημένου μας αδέκαστου επιθεωρητή. Και μετά είχε γίνει ένα challenge, μία πρόκληση. Έτσι. Να μαγειρέψουμε, να δοκιμάσουμε, να όλα αυτά τα ωραία. Και μετά? Και μετά να πάω να παίξω κι εγώ. Έτσι. Τι μόνο εγώ θα εκτίθεμαι. Θα γίνει κι αυτό. Αφήστε το τώρα χαμός. Θα γίνει κι αυτό λοιπόν πολύ σύντομα, δεν σας λέμε ακόμα πότε. Αλλά θα αρχίσουμε με τη μαγειρική. Βέβαια. Και θα φτιάξουμε. Θα φτιάξετε δηλαδή και φτιάξατε ήδη μελιτζάνο σαλάτα. Τι είναι οι σπασιαλιτές σας, είναι από αυτά που σας ζητούν? Όχι ιδιαίτερα, αλλά είναι... Αλλά σας αρέσει? Φυσικά μου αρέσει και είναι και μια ιδιαίτερη συνταγή. Δηλαδή, έχω πάρει μια συνταγή αγιορητική, την οποία περιγράφει και ο Γέρον Επιφάνιος, ο μάγειρας του Αγίου Όρους, στο βιβλίο του. Μάλιστα. Και την έχω πειράξει λιγάκι, πολύ λιγάκι. Και τώρα θα μας πείτε τα μυστικά. Ναι, αμέ. Α, είμαστε έτοιμοι, είμαστε όλοι δικοί σας. Έχουμε καρτούλα. Α, να δούμε και τα υλικά μας, βέβαια, να τα δούμε για να τα σημειώσουν και οι άνθρωποι μας. Α, μελιτζάνες, βλέπω, σκορδάκι, κρεμμυδάκι. Απ' όλα έχει. Βέβαια. Και θρεπτική φαίνεται. Και το λαδάκι του και τα λεμόνια του. Το λαδάκι το έχει μπόλικο. Μπράβο, καλό είναι αυτό. Το λάδι είναι θρεπτικό. Ναι, ναι. Γιατί και οι μοναχοί δεν έχουν άλλη πηγή θερμίδων, δεν τρώνε κρέας. Οπότε. Είναι μόνο το λάδι. Ότι παίρνουν θερμίδες πολλές, είναι μόνο το λάδι. Λοιπόν, είμαστε όλοι δικοί σας. Από πού ξεκινάμε και τι κάνουμε? Ξεκινάμε λοιπόν από τη μελιτζάνα. Μάλιστα. Η μελιτζάνα λοιπόν πρέπει να ψηθεί. Φυσικά. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ψηθεί η μελιτζάνα. Το καλύτερο είναι το κάρβουνο. Τώρα, άμα βρείτε εσείς κάρβουνο να ψήσετε μελιτζάνα, οκ. Okay. Είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Μπορείτε να τη βάλετε στο γκριλ. Μπορείτε να τη βάλετε στον αέρα. Μάλιστα. Άμα ψηθεί όμως, πρέπει να την ξεφλουδίσετε. Μπράβο, για λοιπόν, να μείνει αυτό. Έτσι. Αυτό εδώ δηλαδή που βλέπουμε εδώ. Είναι εξεφλουδισμένη σάρκα της μελιτζάνας. Μάλιστα. Και όπως τη βάζουμε μία-μία μέσα, ναι. Ρίχνουμε λίγο λεμονάκι για να μην μαυρίσουν. Μάλιστα. Και λίγο αλατάκι για να τραβήξουν τα υγρά. Μάλιστα. Για να γίνει λίγο πιο σφιχτή. Σούπερ. Εμείς θα δείξουμε εδώ τώρα πώς την ξεφλουδίζουμε. Και αφού βάλουμε τη μελιτζάνα, τότε βάζουμε τα υπόλοιπα υλικά, τα οποία τα βλέπουμε εδώ. Βέβαια. Κρεμμυδάκι κόκκινο να έχει λίγη αψάδα. Ναι, ναι, τα έχουμε δώσει ούτως ή άλλως. Μπράβο. Οπότε νομίζω τα έχουν σημειώσει ήδη οι άνθρωποι μας. Ναι. Οπότε... Άρα ξεκινάμε με το ξεφλούδισμα για να δούμε όλα τα βήματα. Ναι, ναι, ναι. Και πώς λοιπόν, την ξεφλουδίζουν, ε? Είναι πολύ εύκολο. Καταρχήν, αν έχετε πρόβλημα να ξεφλουδίζετε τη μελιτζάνα, υπάρχει ένα κόλπο. Μόλις τη βγάλετε από το φούρνο. Την τυλίγετε μέσα σε μεμβράνη ή τη βάζετε σε μια σακούλα και την κλείνετε. Ναι. Σακούλα για μένα είναι καλύτερη γιατί έχει και λίγο χώρο να μπουν οι υδρατινοί μέσα και να μαλακώσει. Τη μελιτζάνα πριν τη βάλουμε να την ψήσουμε, τη χαράζουμε λιγάκι γιατί να λύσουμε λίγο λάδι. Οπότε φουσκώνει. Α. Και μόλις τη βάλουμε στη μεμβράνη ή στη σακούλα, μετά από κάνα μισάωρο, σκάει η φλούδα και φεύγει με τη μία. Χωρίς να ξεκουραστούμε καθόλου. Τι κόλπα αυτό είναι έχουμε αυτά. Κάνει και εδώ δηλαδή. Και θα δείτε δηλαδή μόλις κόψουμε το κοτσανάκι. Α, λιώνει! Ναι, 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 ναι. Και τη βγάλουμε έτσι. Α, καλά, βγαίνει, φοβερό. Βγαίνει με τη μία η φλούδα. Δεν χρειάζεται ούτε με το άλλο χέρι να την κρατάς. Είναι εύκολο, πολύ φαίνεται. Μπράβο σας. Είναι λίγο λερώνει βέβαια λίγο, αλλά τι να κάνουμε. Στην κουζίνα, άμα δεν λερώσει, δεν μαγειρεύει. Αυτή είναι η χαρά μας. Τώρα μερικοί προτιμούν. Όταν βάζουν τη μελιτζάνα στο κάρβουνο που παίρνει μια ιδιαίτερη και ωραία καπνιστή γεύση, να αφήνουν και μερικά καψαλισμένα κομμάτια από τη φλούδα. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί μπορεί να πικρίσει. Βέβαια. Και άμα πικρίσει, θα μας χαλάσει όλη τη δουλειά. Θα χαλάσει η γεύση. Ωραία. Βέβαια. Λοιπόν. Όπως βλέπετε είναι έτοιμη η μελιτζάνα, τη βάζουμε μαζί με τις άλλες. Δεν θα την αφήσουμε αυτή τώρα για να μην καθυστερήσουμε πολύ. Μπορούμε για να ξύσουμε λίγο με το μαχαιράκι μας ό,τι μένει γιατί μπορεί να μείνει. Μάλιστα. Αν κάποιος δεν αγαπά τα σπόρια της μελιτζάνας, όπως την έχουμε πάρει τη μελιτζάνα, θα δείτε ότι αν την ανοίξουμε στη μέση, τα σπόρια είναι εδώ. Κάνουμε έτσι και τα βγάζουμε. Δεν έχει τίποτα. Τέλεια. Πολύ εύκολα. Λοιπόν. Τώρα. Να το πάρω αυτό να σας βοηθήσω. Να το πάρετε. Ευχαριστώ μάλιστα, πολύ. Σας ευχαριστούμε εμείς. Πάρω ένα χαρτάκι για να μείνουμε. Λοιπόν, τώρα λοιπόν που είναι έτοιμη η μελιτζάνα, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να σηκώσουμε το τρυπητό μας, να την τυνάξουμε λίγο. Α, συγγνώμη, πριν απ' όλα,
Θα πρέπει να πούμε ότι το κρεβιδάκι που χρησιμοποιούμε είναι κομμένο πολύ ψηλά καρέ. Μάλιστα. Έχουμε κόψει λοιπόν λίγο εδώ και θα δείξουμε πώς κόβουμε το υπόλοιπο για να δείξουμε πώς γίνεται πολύ ψηλά τα καρέ. Πώς γίνεται πολύ ψηλά τα καρέ, παίρνουμε τη χατζάρα μας. Λοιπόν, και κόβουμε πολύ, χωρίς να φτάσουμε στο τέλος. Βέβαια, για να το που κρατάει ενωμένο. Για να το κρατάει. Έτσι. Τι είναι νοικοκυρία, ρε παιδιά, φέρνουμε την νοικοκυρία. Βλέπετε, μήπως έχετε κανέναν άνθρωπο να ανοίξω το νοικοκυριό μου. Αμέ. Περιζήτητη. Τι νομίζετε ότι. Σας ευχαριστώ. Το στομάχι είναι το σημαντικό. Το στομάχι έχω μεγάλο. Τα άλλα τα βρίσκουμε. Ωραία, λοιπόν, τέλεια. Κανονικά όταν θέλουμε να κάνουμε κυβάκι ένα κρεμμύδι δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Μόνο το χαράζουμε κάθετα. Αλλά επειδή το θέλουμε ψιλοκομμένο, θα κάνουμε και δύο κάθετες στομές. Έτσι. Για να γίνει μικρό-μικρό καρέ. Για να γίνει μικρό-μικρό καρέ. Και μετά αρχίζουμε και κόβουμε. Μπορούμε να κόψουμε όπως θέλουμε τώρα, δεν κάνουμε επίδειξη. Βέβαια, το σημαντικό είναι για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας ότι το αποτέλεσμα θέλουμε να είναι αυτό. Έτσι. Άρα μετά η διαδικασία είναι ότι ενώνουμε απλά όλα τα υλικά, τα ανακατεύουμε. Και τι, την ψήνουμε, τη βάζουμε στο ψυγείο, τι την κάνουμε, τίποτα, είναι έτοιμη. Μπορούμε να τη φάμε και όπως είναι. Ειδικά άμα είναι ζεστή. Ναι. Μπορούμε να κόψουμε και λίγο παραπάνω το κρεμμυδάκι. Άμα είναι ζεστή η μελιτζάνο σαλάτα, είναι πάρα πολύ ωραία. Βλέπω εδώ δοκιμάζετε. Θα σας πω και άλλα μυστικά. Καλά, είναι πολύ νόστιμη. Ναι, ναι. Α, έχετε πολλά ταλέντα. Ναι, ξέρετε, αυτή είναι ο λίγο αυτό. Δεν ξέρω, είναι πολύ καλή κορέκ να πούμε ότι είναι λίγο Τούρκο στο σκόρδο. Μάλλον. Όχι, δεν πειράζει καθόλου. Έχει επικρατήσει. Είναι παλιές παροιμίες. Να πω ότι οι λοσολογίες τις οποίες δώσαμε προηγουμένως είναι ενδεικτικές, διότι κάθε μελιτζάνα μπορεί ανάλογα στο μέγεθος να διαφέρει. Όχι μόνο αυτό, και την αφήνουμε κάποια ώρα και στραγγίζει. Άλλη έχει πολύ ζουμί, άλλη έχει λιγότερο ζουμί κτλ. Λοιπόν, τώρα που κάναμε λοιπόν. Ενώνουμε τα υλικά μας. Φέρνουμε το παράκι μας. Πριν ενώσουμε τα υλικά μας, επειδή η μελιτζάνα είναι ολόκληρη, καταρχήν αυτή είναι μια συνταγή ρουστίκ. Τι εννοούμε ρουστίκ, είναι μια συνταγή η οποία είναι χοντρά-χοντρά τα πράγματα μέσα. Γεμάτη πληθωρική. Έτσι, μπράβο. Παίρνουμε το πρες πουρέ. Αν δεν έχουμε πρες πουρέ, δεν χρειάζεται, ένα πιρούνι είναι μια χαρά. Όσο είναι λιωμένη η μελιτζάνα. Είστε καλέ. Εγώ λοιπόν αποφάσισα μόλις ότι σήμερα το βράδυ, τι ώρα ξεκινάει το Celebrity Game Night, παιδιά. Τι ώρα, Δανάη, πες. Τι ώρα, παιδιά. Αμέσως πες μας τώρα. 21 και 50 που σημαίνει 10 παρα 10. Οπότε θα φτιάξουμε τη μελιτζάνο σαλάτα μας, αφού έχουμε απολαύσει όλο το πρόγραμμα του Μέγκα όλη μέρα. Και θα κάτσουμε απολαυστικά να δούμε τη γη της ελιάς μας να διαγωνίζεται στο Celebrity Game Night και να παίζει. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Ξέρετε τώρα, πρεμιέρα είναι αυτή. Περιμένουμε τα σχόλιά σας στα Twitter και στα παντού. Θα τη δώσουμε. Βάλατε λοιπόν το κρεμμυδάκι. Βάλαμε την πιπεριά Φλωρίνης, η οποία είναι ψητή και θα δώσει μια γλύκα. Βάλατε το λεμόνι. Βάλαμε το λεμόνι για να μην μαυρίσει και να δώσει μια ψάδα. Θα βάλουμε καριδόψυχα, όχι αλεσμένη, αλλά κομμένη χοντρά. Εγώ τα βάζω κατά προσέγγιση τώρα με την αγγλική. Τέλεια, ο καθένας ό,τι θέλει. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε το σκόρδο. Το οποίο σκόρδο πρέπει να το πολτοποιήσουμε. Επίσης, κατά προτίμηση, αν κάποιο θέλει λίγο πιο ελαφριά να είναι, βάζει λιγότερο. Αν κάποιο το θέλει τούρμπο. Να βάλει, να το χαρεί και μετά να φάει λίγο γαρίφαλο. Κομματάκια, όχι σκόνη. Να το πιπηλήσει ή λίγο βασιλικό να μας είσαι. Και την καλύτερη απόσμηση, αν δεν το ξέρετε, την κάνει ο Μαϊντανός. Ο φρέσκος. Ορίστε, Μαϊντανός. Πρώτο Μαϊντανό φρέσκο. Ναι, έχει ένα ένζυμο το οποίο απενεργοποιεί τα σουλφιδρίλια από το κρεμμύδι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αν δεν σου τη γυρίσουμε, τι θα κάνουμε. Συγγνώμη, τελειώσαμε Κρήτονα κιόλα. Αυτό ήταν. Τι λε τώρα. Λοιπόν, πιστεύω ότι όλοι έχουμε βγάλει καρδούλες εδώ στα πιάτα. Η Δέσποινα ήδη μιλάει. Δεν έχω φάει πιο ωραία μελιτζάνο σαλάτα στη ζωή μου. Είστε σπουδαίος. Μα το Θεό, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ. Καλά. Το μόνο που απομένει, γιατί θα μας κόψουν σε λίγο, είναι να το ανακατέψουμε καλά-καλά αυτό. Βέβαια και το λαδάκι του. Αλάτι, πιπεράκι και τελειώσαμε. Παξιμαδάκι, ψωμάκι, όνειρο. Και το βράδυ απολαμβάνουμε με τη μελιτζάνο σαλάτα μας σαν τυπάκι όλο το ωραίο πρόγραμμα του Μέγκα. Και ξέρετε, το απόγευμα 6.30 ώρα, ξέρετε τι γίνεται, έτσι. Εδώ έχουμε μάχη. The Chase. Σας ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε στο Chase. Δικαίως είστε ο αγαπημένος μας. Σας ευχαριστούμε καλά, πάρα, ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Πολλά τα ταλέντα. Εμείς αυτό ήταν, ξέρετε. Βεβαίως. Τέλειωσε η εβδομάδα. Δευτέρα 11 παρα 10 θα είμαστε εδώ. Όλο το Σαββατοκύριακο θα είναι εδώ το Μέγκα το καλό. Με τις ωραιότερες σειρές. Με γέλιο, με χαρές, με έρωτους, με έρωτες. Με έρωτους πάντα. Με έρωτες. Με παρανομίες και δυσκολίες να μας κρατήσει συντροφιά. Μέχρι τη Δευτέρα να αγαπάτε, να γλεντάτε, να διασκεδάζετε, να είστε αληθινοί και γεμάτοι αγκαλιές. Γεια σας! Άρα πιο πέρα μαζί σου τον κόσμο θα γυρίσω. Ταξίδι χωρίς προορισμό. Ωραία μέρα, τα όνειρά μου πάλι να ξυπνήσω. Ο κόσμος μου
μου πάει, μα το